5 διαφορετικές ηλικίες, 5 διαφορετικά στυλ, 5 γυναίκες στον πυρετό του shopping. 5 σπίτια, 5 ντουλάπες και το πιο σημαντικό, διαφορετικές ενδυματολογικές επιλογές. 5 γυναίκες ζουν μια τρελή περιπέτεια αγορών και είναι σε πανικό. Δεν ξέρω που είμαι, νομίζω όμως ότι πρέπει να φύγω. Σε περιορισμένο χρόνο και συγκεκριμένο budget πρέπει να ολοκληρώσουν την εμφάνισή τους με ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, μαλλιά και μακιγιάζ. Στο τέλος κάθε ημέρας κρίνονται και βαθμολογούνται για τις επιλογές τους. Μου θυμίζει ή ότι θα πάει για ύπνο ή ότι θα πάει για μπάσκετ. Την Παρασκευή της βαθμολογεί και η Βίκυ Καγιά, βγάζοντας έτσι την τελική κατάταξη. Η διαγωνιζόμενη που θα έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star είναι... Τη Δευτέρα η Βίκυ Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Το θέμα αυτής της εβδομάδας είναι κομψή με shorts. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε 26χρονη Νατάσα από την Ηλιούπολη, η οποία ψώνισε στο χολαργό. Όχι, είναι να πάω σε γήπεδο. Περπάτησε στην πασαρέλα, κρίθηκε... Εάν είχε βάλει και το κατάλληλο παπούτσι θα τις έβαζα ίσως και 10. Και βαθμολογήθηκε με 7,75 στα 10. Την Τρίτη, 18χρονη Σταυρούλα από το Νέο Κόσμο έκανε τα ψώνια της στο Ήλιον. Ήλιον, πού είναι αυτό? Σχολιάστηκε για τις στιλιστικές της επιλογές. Όχι, μην το βάλεις, σου λέει. Μην με βάλεις μαζί, δεν συνδυαζόμαστε. Μιλάνε τα ρούχα σου μεταξύ τους, άστο καλύτερα. Βγήκε στην πασαρέλα, κρύθηκε. Έβαλε λευκό μπλουζάκι και από μέσα φαινόταν το ισορουχό της. Θα ήθελα λίγο βαμμένα και τα νύχια των ποδιών. Και βαθμολογήθηκε με 6,5 στα 10. Χθες Τετάρτη, 43χρονη Λούση άφησε τη βούλα για να ψωνίσει το κολονάκι. Νομίζω είναι sick, αλλά δεν είναι Λούση. Σου στέλνω θετική ενέργεια, μπας και το πάρεις. Βρήκε το ιδανικό για εκείνη σύνολο, κρύθηκε. Είσαι υπέροχη, μου αρέσει πολύ. Και βαθμολογήθηκε με 7,5 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της 21 ετών Βάλιας. Πάμε στο σπίτι της στο Γέρακα να την γνωρίσουμε καλύτερα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μου, περάστε. Γεια σου, Βάλια. Καλώς σε βρήκαμε, Βάλια, δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά. Για να ρίξω ένα βλέφαρο. Τι έχουμε εδώ? Α, μαμά, ένα ποντίκι στο κρεβάτι. Βάλια μου, τι γλυκούλικο δωμάτιο. Λες και μένει παιδάκι. 21 ετών είναι, δεν τη λες και μεγάλη? Αυτή εδώ είναι η ντουλάπα μου και θα σας δείξω μερικά από τα αγαπημένα μου ρούχα. Περιμένω. Τι θα δούμε? Αυτό εδώ είναι ένα απλό, λευκό φόρεμα, το οποίο το φοράω το βράδυ που θα βγω για ένα ποτό. Ένα μόνο? Συνήθως με ένα χρωματιστό παπούτσι, για να το τονίσω, και με κάποιο πολύ απλό αξεσουάρ στο λαιμό. Υπέροχο λευκό girly φορεματάκι, δεν είναι μόνο για το βράδυ, είναι και για το πρωί. Με flat sneakers, με flat σανδάλια, που να το φοράς από το πρωί ως το βράδυ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το άσπρο είναι ένα από τα αγαπημένα μου χρώματα. Αυτό που μου άρεσε και αγόρασα αυτό το φόρεμα ήταν επειδή είναι πολύ απλό, ναι, και λιτό. Και τι άλλο? Να μπορώ να το τονίζω εγώ όπως θέλω. Μου αρέσει. Καλώς την. Σίγουρα της πηγαίνει γιατί είναι και ξανθιά. Το χρώμα θα είναι ό,τι πρέπει. Θες να πεις κάτι? Να το φοράει. Δεν μου αρέσει παρά είναι λιτό. Και δεν μου αρέσει που κάνει στρογγυλό πάνω στο λαιμό και το κλείνει. Οι ενστάσεις σας καταγράφηκαν. Αυτή εδώ είναι μια μαύρη παντελόνα. Το βλέπω. Η οποία συνδυάζεται πολύ εύκολα αν θα πάω για καφέ ή αν θα πάω για ποτό. Δουλειά δεν πάμε! Πάνω από αυτή την παντελόνα συνήθως φοράω ένα απλό μπλουζάκι. Μόνο? Αυτή η παντελόνα μου αρέσει πολύ, διότι για τώρα το καλοκαίρι είναι πολύ άνετη και δροσερή. Άνετη και δροσερή για καλοκαίρι νομίζω δύσκολα, μαύρη και όλα. Αλλά αν εσένα σε εξυπηρετεί, ευχαρίστως. Βάλια μου. Τι έπαθες? Μαύρο εσύ. Και στις καλύτερες οικογένειες. Δεν το περίμενα. Μαύρη cropped φαρδιά παντελόνα, εκπληκτική, κλασική, για πάντα και πηγαίνει με τα πάντα. Μπράβο. Αυτή εδώ η φούστα. Τι θα μας πει? Μου αρέσει πολύ, διότι είναι ο συνδυασμός της λευκό με μπλε. Κάνει το φρουφρού και μου αρέσει πάρα πολύ. Με τι πάει? Τη συνδυάζω για ένα καφέ με μια ωραία μπλούζα και ένα ωραίο σανδάλι. Και επειδή από μόνη της μου φαίνεται too much, τη φοράω με ένα λευκό απλό μπλουζάκι.
Δεν τρελαίνομαι για αυτή τη ριγέ τη φουστίτσα. Αμπά. Γενικά το φοβάμαι το ριγέ, νομίζω παχαίνει. Να παίρνεις like. Και δεν με τρελαίνει και αυτό το φρουφρού που έχει πάνω. Ωραία ριγέ φούστα, μου αρέσει. Και το φρουφρού επίσης, σου ταιριάζει βάλια μου. Αυτό εδώ είναι ένα μαύρο απλό παντελόνι, κάπρι. Μου άρεσε γιατί έχει διάφορες λεπτομέρειες, όπως είναι εδώ η εγγράφα στα πλάγια. Εγγράφα. Όπως είναι το φερμουάρ που έχει στο τέλος του. Και πιστεύω ότι αναδεικνύει ωραία το σώμα μου. Ένα τέτοιο μαύρο παντελόνι, ακόμα και με μιλιτέρ λεπτομέρειες, μπορεί να φορεθεί με όλους τους τρόπους, όλες τις ώρες της ημέρας, με πιο αμπηγαία τρόπους, με πιο απλούς τρόπους, όπως θες. Τέλειο το παντελόνι, έτσι και το συνδυάζεις και με πουκαμίσα από πάνω, θα είσαι φοβερή. Θα ήθελα πολύ να σε δω. Είναι απίστευτο. Είναι ωραία η γραμμή του. Πιστεύω θα σου πάει. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό εδώ είναι ένα από τα αγαπημένα μου φουστάνια. Αχα. Το οποίο είναι πιο καλό. Συνήθως το φοράω σε κάποιο γάμο ή βάφτιση που έχω να πάω. Μου αρέσει πάρα πολύ, διότι είναι λευκό, το οποίο είναι το χρώμα μου. Και έχει αυτό το διακριτικό φιωγκάκι μπροστά, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Συνήθως το συνδυάζω με κάποιο παπούτσι μπεζ, διακριτικό, διότι από μόνο του είναι too much. Δεν μου αρέσει ο μαύρος βαλίγουνος φιόγκος. Θα το ήθελα σκέτο και όχι με νιουτ γόβες, αλλά με μεταλλικά χρυσά ή ασημένια πέδιλα. Δεν τρελαίνομαι, μου κάνει λίγο νηφικό, μου κλωτσάει ο μαύρος ο φιόγκος. Μα πόσο βάλια είναι αυτό το φόρεμα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ειλικρινά θεωρώ ότι θα είσαι θεάμεσα σε αυτό. Τα παπούτσια είναι βάλια! Τώρα θα σας δείξω μερικά από τα αγαπημένα μου παπούτσια, τα οποία συνήθως είναι σε έντονο χρώμα, διότι τα έντονα χρώματα μου αρέσουν πολύ. Ωραία, λοιπόν, να δούμε. Αυτά εδώ είναι ένα ζευγάρι γόβες, το οποίο το χρώμα τους είναι λίγο περίεργο. Τι είναι? Συνήθως τις φοράω βράδυ, διότι πιστεύω ότι είναι ένα βραδινό παπούτσι. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτή η γόβα πρέπει να φοριέται βράδυ και γενικά να μην την φοράς. Με αυτό το τεράστιο όγκο που έχει αυτό το παπούτσι και το περίεργο τακούνι, δεν μπορεί να σου πηγαίνει αποκλείται. Η γόβα αυτή μου αρέσει, ταιριάζει στη βάλια, θα τη φόραγα. Εντυπωσιακό και το χρώμα. Είναι ωραίο το χρώμα του, ωραίο το σχέδιο. Τις θες? Είναι πολύ ωραίες. Αυτό εδώ είναι ένα ζευγάρι μπες γόβες, πολύ απλές, οι οποίες συνδυάζονται εύκολα. Με τι? Με όλα τα ρούχα μου. Μου αρέσουν πολύ διότι το χρώμα τους δεν είναι έντονο και δεν είναι και τόσο ψηλές. Συνήθως θα τις φορούσα βράδυ. Με τι? Με κάποιο ωραίο φουστάνι ή με ένα ωραίο παντελόνι για να πάω για κάποιο ποτό. Είναι πάρα πολύ παλιακές αυτές οι γόβες. Εάν θες να φορέσεις νιουτ μπες γόβες πίπτο, να το κάνεις, αλλά χωρίς αυτή την πλατφόρμα από κάτω. Το τακούρι είναι μια χαρά, το χρώμα της είναι μια χαρά, η πλατφόρμα όμως όχι. Μ' αρέσουν οι γόβες, θα τις φορούσα και για καλές, να πάω κάπου επίσημα. Στο Μέγαρο. Όχι μόνο βράδυ, αλλά είναι πολύ ωραίες, δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο. Δεν τρελαίνομαι για αυτή τη λουστρίνη τη γοβίτσα. Γιατί παρακαλώ. Μου κάνει λίγο γιαγιαδέ. Αυτό εδώ είναι ένα από τα αγαπημένα μου ζευγάρια. Τσαρούχια. Αθλητικών. Τα οποία μου αρέσανε πάρα πολύ, διότι έχουν αυτό το παιχνιδιάρικο μπροστά το φουντάκι. Έρε, τη βλέπω! Το οποίο το συνδυάζω με κάποιο κολάν ή με κάποιο τζιν ή με ένα ωραίο παντελόνι για να πάω για ένα καφέ το απόγευμα. Ή με μια φουστανέλα. Επίσης μου αρέσει, διότι έχει την προνζέ τη λεπτομέρεια και το κάνει και πιο ωραίο. Συμφωνώ μαζί σου, Βάλια. Το φουντάκι αυτό είναι παιχνιδιάρικο και ταιριάζει στο ύφος σου. Αυτά θα μπορούσαν να ήταν τα sneakers του Άγιου Βασίλειου ή των ξωτικών του Αγίου Βασιλείου. Δεν μου αρέσει αυτή η φούντα, είναι τεράστια. Τα sneakers είναι υπέροχα, λευκά, κλασικά. Πάνε σε όλες τις γυναίκες, πάνε σε όλες τις στιγμές και σε όλα τα χρόνια και θα είναι για πάντα στη μόδα. Όμως η φούντα, βγάλει τη. Αθλητικό ψηφίζω 100%. Μ' αρέσει, σου πηγαίνει, έχει και τσαχπινιά μπροστά. Τέλεια. Πάμε να δούμε τις τσάντες. Τώρα θα σας δείξω μερικές από τις αγαπημένες μου τσάντες. Για να δούμε. Αυτή η τσάντα μου αρέσει πολύ, διότι έχει τις φιδέ λεπτομέρειες. Τέλεια αυτή η τσάντα με τα φιδέ. Μ' αρέσουν εμένα γενικά οι μεγάλες τσάντες. Μου κάνει λίγο μεγαλίστικη, αλλά ούτε μένα θα με νοιάζε και θα την κράταγα. Μπράβο. Δεν έχει πολύ έντονο χρώμα. Την καημένη. Συνδυάζεται εύκολα με όλα μου τα ρούχα. Και έχει και τις εγγράφες, οι οποίες την κάνουν πιο ιδιαίτερη. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου αρέσει ιδιαίτερα αυτή η τσάντα. Πρώτον, γιατί είναι μεγαλίστικη για σένα. Και δεύτερον, γιατί έχει και τις γραμμές, τις γραφές, το φίδι. Το φιδέ. Εκεί, στο πλάι. Το φίδι δεν θα με πείραζε αν περιοριζόταν μόνο στα πλάγια και ήταν απλά και μίνιμαλ τα χερούλια σε ένα μπες χρώμα. Εγώ δεν θα κράταγα αυτή την τσάντα, είναι φασαριόζικη. Είναι λυπηρό. Κατάντια. Αυτή εδώ η τσάντα είναι επίσης μία από τις αγαπημένες μου, διότι είναι πλάτης, αχα, είναι πολύ βολική,
Έχει επίσης τις χρυσές λεπτομέρειες στο φερμουάρ, που το χρυσό μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχει και σκύλο. Έχει και το μοτίβο που έχει τα σκυλάκια και την αγαπώ πολύ. Και μου αρέσουν πολύ και τα απαλά χρώματά της. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μου άρεσε μόνο με τον δικό σου σκύλο. Και το είχες τυπώσει έτσι για πλάκα για να τον έχεις. Πολύ ωραία τσάντα βάλια μου. Σου ταιριάζει. Μου θυμίζει και το σκυλάκι μου. Είναι πάρα πολύ βάλια. Μ' αρέσει. Έχει μια παιδική και μια αθώα εικόνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ εσένα. Αυτή η τσάντα. Τι πετέχει. Μου αρέσει πολύ. Διότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι μεγάλες τσάντες. Πάλι με σκύλους. Την παίρνω μαζί συνήθως για κάποιο καφέ που θα πάω ή για ψώνια. Σκυλίσια ζωή. Μ' αρέσει διότι έχει τα σκυλάκια, τα οποία τα λατρεύω. Φαίνεται. Και είναι μια τσάντα η οποία είναι πολύ εξυπηρετική. Γαβ. Χαίρομαι που σε φιλόζω καταρχάς και αγαπάς τα ζώα και τα σκυλάκια. Αλλά δεν ξέρω γιατί υπάρχει λόγος να τα βλέπουμε τυπωμένα πάνω σε τσάντες. Παλαιπαιδίζει με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι ούτε κομψό, ούτε φίνο, ούτε σεξι να κρατάς τις τσάντες στο σκυλάκι. Το μόνο που μου αρέσει πάλι σε αυτή την τσάντα είναι τα πανέμορφα σκυλάκια που έχει πάνω. Α, βλέπω. Και θα τα ήθελα ζωντανά, όχι ζωγραφισμένα. Εντάξει, ξέρουμε ότι είσαι φιλόζωη. Πόσα ζωάκια πια. Δεν θα την κράταγα. Πάμε αξεσουάρ γιατί θα καυγίσω πάλι. Ένα από τα αγαπημένα μου αξεσουάρ είναι αυτό εδώ πέρα το κόσμημα, το οποίο μου το έχει πάρει δώρο η μαμά μου και μου άρεσε πολύ διότι έχει αυτή τη μοβ λεπτομέρεια η οποία μου ταιριάζει. Διότι το μοβ είναι ένα χρώμα που το αγαπώ. Το συνδύαζα με ένα ωραίο φουστάνι, απλό όμως, διότι και από μόνο του είναι έντονο. Υπέροχη καρδούλα, φίνα, με πολύ ωραίο χρώμα, διαχρονικό και κλασικό, φοριέται χειμώνα καλοκαίρι, μου αρέσει πολύ η ρίτσα της, είναι λεπτή, πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει το μοβ, δεν μου αρέσουν οι καρδιές, αλλά εσένα σου ταιριάζει. Μου αρέσει πάρα πολύ και φαντάζομαι θα σου πηγαίνει και πάρα πολύ που είσαι ξανθιά. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία αξεσουάρ. Άλλο είναι από τα αγαπημένα μου κολιέ. Για να δω. Είναι αυτό εδώ, το οποίο μου το έχει πάρει δώρο η γιαγιά μου. Α, ωραία! Και μου έχει πει να το φοράω και να το έχω συνήθως για γούρι, επειδή έχει το ματάκι. Μ' αρέσει πολύ διότι είναι χρυσό και το χρυσό είναι ένα χρώμα το οποίο μου αρέσει πολύ και είναι για όλες τις ώρες. Μπράβο στη γιαγιούλα, είναι πάρα πολύ όμορφο, έχει και το ματάκι. Φαίνεται ότι αυτό το κόσμο είναι από γιαγιά και έτσι πιο παλαιομοδίτικο και πιο κλασικό. Να το έχεις για πάντα είναι υπέροχο. Βαρύ μου κάνει αυτό το κολιέ. Σαν ιστορία. Αλλά αφού είναι της γιαγιάς, να το φράσω οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε αυτό. Βάλια μου, ψηφίζω δαγκωτό γιαγιά. Η γιαγιά μου είχε κάνει και εμένα δύο μενταγιόν στρογγυλά όταν γεννήθηκα. Τα έχω ακόμα, τα φοράω. Μόνο που έχει συναισθηματική αξία για εσένα, εμένα με καλύπτει. Έσκησε η γιαγιά! Να σας δείξω και αυτό το ζευγάρι. Παρακαλώ. Τα σκουλαρίκια. Βεβαίως. Το οποίο για μένα είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι ένα δώρο που μου έχουν φέρει, το οποίο είναι ένα ελεφαντάκι. Το οποίο ελεφαντάκι φέρνει και τύχη. Έχει πέταλο. Και συνήθως το φοράω με ένα ωραίο απλό ντύσιμο για πρωί. Εντάξει, πιστεύω πως μπορείς να το υποστηρίξεις απλά. Εγώ δεν θα το φορούσα, δεν μ' αρέσουν. Και σκυλάκια και ελεφαντάκια, όλα τα ζώα η Βάλια. Αττικό πάρκο. Παρ' όλα αυτά σου ταιριάζουν. Εγώ όμως δεν θα τα φόραγα. Ώρα να δούμε πώς βάφεται η Βάλια. Ξεκινάμε. Το μακιγιάζ μου αρέσει πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι αναδεικνύει πολύ τις γυναίκες. Όλες. Όσες γυναίκες περιποιούνται τον εαυτό τους. Α. Αυτό το μακιγιάζ που έχω κάνει τώρα είναι ένα απλό μακιγιάζ, συνήθως για ένα καφέ το απόγευμα. Δεν θα έλεγα ότι είναι πρωινό, γιατί φοράω το eyeliner, το οποίο αυτό το κάνει πιο πολύ για βράδυ. Και όταν θέλω να το φρεσκάρω, κάνω το εξής. Για να δούμε. Ξεκινάω με μια κρέμα, την οποία την απλώνω στο πρόσωπο, για να μου κάνει ένα πιο μάτ αποτέλεσμα. Μετά. Στη συνέχεια βάζω κονσίλερ κάτω από τα μάτια. Συνήθως το κονσίλερ το βάζω με τα χέρια. Βάλια μου, το κονσίλερ δεν το βάζω σωστά. Αμπά. Ταμποναριστές κινήσεις για να είναι ομοιόμορφο. Και τώρα τι κάνουμε. Μετά το κονσίλερ τοποθετώ το make-up σε όλο μου το πρόσωπο. Παίρνει ώρα. Συνεχίζω με μία πούδρα. Το make-up, η πούδρα που βάζεις, μια χαρά. Απλά πράγματα. Έπειτα βάζω ρούζ. Το οποίο συνήθως ρούζ τώρα το καλοκαίρι κοιτάω να είναι σε κάποια σκούρα απόχρωση για να μην κάνει αντίθεση με το υπόλοιπο μου σώμα. Ναι. Τονίζω τα μάτια μου με το eyeliner. Πολύ. Και τραβάω πολύ μικρή μία γραμμούλα. Μέχρι την πόρτα. Για ερεσιτέχνη το eyeliner το βάζει πολύ καλά, μου αρέσει. Το eyeliner το έχεις βάλει πάρα πολύ λάθος για τα μάτια σου. Ή λοιπόν βάλ το σωστά ή μην μου το βάζεις καθόλου. Και απλά χρησιμοποίησε πολύ ωραίες γυνισκιές μέσα στο καπάκι σου για βάθος και βάλει ένα λίγο μολυβάκι ρίζα-ρίζα στην πλεφαρίδα σου που θα είναι υπέρ αρκετό. Βάζω τη μάσκαρα. Μην βγάλεις κανένα μάτι. Τονίζω λίγο παραπάνω το μάτι μου. Το ένα. Και μετά. Τέλος,
Έβαλα και το κραγιόν μου σε έναν ανταπόκριση και είναι έτοιμο το απογευματινό μου μακιγιάζ. Θα ήθελα λίγο πιο σκούρο ροζ το κραγιόν σου. Άκου την ειδική. Νομίζω ότι γίνεται πολύ παλ και φαίνεται λίγο, ξέρεις, αυτό το εκρού του νεκρού. Μπρρρρ. Δεν υπάρχει λόγος. Βάλια μου, θέλω να σου πω ότι το μακιγιάζ που κάνεις είναι λάθος. Δεν είναι καθόλου σύγχρονο, δεν είναι φρέσκο για ένα νέο κορίτσι σαν και σένα, σε βαραίνει, σε μεγαλώνει, σου αλλάζει το πρόσωπο και τα χρώματα που επιλέγεις δεν σου ταιριάζουν καθόλου. Προσπάθησε να προτιμάς και να επιλέγεις χρώματα στα χείλη που είναι κοντά στο φυσικό σου χρώμα. Το φυσικό χρώμα στα μαλλιά μου είναι καστανό. Έκπληξη! Τα τελευταία 5 χρόνια όμως το βάφω ξανθό, διότι είναι το χρώμα μου και πιστεύω ότι μου ταιριάζει. Δεν θεωρώ ότι το ξανθό είναι το χρώμα σου. Ίσα-ίσα που έχεις ταλαιπωρήσει τόσο πολύ την τρίχα σου που τα βλέπω καμένα τα μαλλιά σου και ταλαιπωρημένα και είναι πάρα πολύ κρίμα γιατί όταν η τρίχα γερνάει και όταν η τρίχα φαίνεται καμένη, αυτόματα γερνάει και το πρόσωπό μας. Σε παρακαλώ, κόψε πολύ κοντά τα μαλλιά σου και φέρτε στο φυσικό σου χρώμα μέχρι να συνέλθουν. Τώρα θα σας δείξω ένα χτένισμα το οποίο θα το έκανα το απόγευμα και είναι πάρα πολύ απλό. Okay. Και. Τα πιάνω, μια ωραία ψηλή αλογουρά. Ωραία. Ωραία η αλογουρά, Βάλια μου, αλλά τα έχεις ταλαιπωρήσει κάπως τα μαλάκια σου. Φρόντισε γι' αυτό. Ωραία. Και τέλος, με το ισχυωτικό μου. Τι κάνεις? Κάνω τα υπόλοιπα μαλλιά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά της πιασμένα. Τις πάνε τρομερά. Αυτό που δεν μου άρεσε όμως εμένα είναι ότι επειδή το κάνει με το ισχυωτικό, γίνονται λίγο σαν τέντα η φρατζούλα της. Λίγο με το πιστολάκι για να γλυκάνει, γιατί κάθεται πολύ όρθιο. Μετά τις συμβουλές της Νατάσας, η Βάλια βολτάρει στο σπίτι της για να μας δείξει τα αγαπημένα της σύνολα. Και την τσάντα με τα σκυλάκια βεβαίως. Αυτό το ντύσιμο είναι βολικό. Πιστεύω θα το έκανα για να πάω για ένα καφέ με τη φίλη μου. Είναι ένα απλό μπλουζάκι με ένα απλό κολάν. Τι άλλο απλό? Και μία τσάντα πλάτης η οποία με βολεύει για να έχω μέσα τα πράγματά μου. Αξεσουάρ δεν φοράω, διότι δεν με βολεύουν. Μαύρο κολάν με μαύρο φανελάκι και ένα φουτεράκι δεμένο στη μέση. Σνίκερς χρυσά, γιατί όχι, όμως δεν ταιριάζουν καθόλου με το backpack με τα σκυλάκια. Θα ήθελα να διαλέξεις ένα απλό μαύρο backpack, αν μου κρατήσεις τα χρυσά sneakers. Μ' αρέσει αυτό το outfit. Μ' αρέσει που έχεις δέσει τη ζακέτα στη μέση, το τσαντάκι πάει απόλυτα με αυτές τις αποχρώσεις. Ωραία και τα παπούτσια σου. Άρα... Δεν έχω να σχολιάσω, μου αρέσουνε. Μου αρέσει το καθημερινό ντύσιμο της Βάλιας και μου αρέσουν πολύ τα παπούτσια της. Το ροζ χρυσό με τρελαίνει. Τρελανέ μας, Βάλια. Αυτό που το φοράς, έχεις να κάνεις κάνα μερεμέτη? Αυτό το ντύσιμο συνήθως το κάνω για μια βραδινή βόλτα. Συνδυάζω τη τζιν ολόσωμη φόρμα με το τρακτερωτό παπούτσι, πιστεύω ότι ταιριάζει αρκετά, και το συνδυάζω με ένα μαύρο top μπλουζάκι, σκέτο, και κρατάω μια τσάντα ταχυδρόμου, απλή για τα πράγματά μου. Βάλια μου γλυκιά, η φόρμα σου τύπου σαλοπέτα τζιν έχει ένα ενδιαφέρον γιατί είναι και 80's και έχει επανέλθει αυτή η τάση στην μόδα, όμως είναι πάρα πολύ στενή. Σεταρισμένη με ένα crop top από μέσα, γιατί πρέπει να φορέσει ένα κανονικό φανελάκι από μέσα που να μην αφήνει κενό στην κοιλιά. Τα παπούτσια σου δεν είναι σωστά. Τρακτέρ, δαντέλα, κορδόνια, δεν μου αρέσουν καθόλου. Όπως και η τσάντα με τα σκυλάκια. Η τζίνι φόρμα χτύπησε σε ευαίσθητη χορδή. Τρελαίνομαι για όλα τα είδη τζιν. Μ' αρέσει πάρα πολύ και με το μαύρο μπλουζάκι από μέσα για βράδυ. Δεν μου αρέσει το παπούτσι. Δεν μου αρέσει η λευκή σόλα η τρακτερωτή. Θα ήθελα να φορέσεις κάτι λίγο πιο κομψό. Πάντως γενικά σαν σύνολο πάρα πολύ ωραία και η τσάντα και όλο το σύνολο. Α, άλλος άνθρωπος. Τι έγινε ρε Βάλια? Αυτό που το φοράς... Αυτό το ντύσιμο είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Συνήθως το φοράω για βράδυ. Και αποτελείται από... Συνδυάζω μία μαύρη παντελόνα ψηλόμεση με ένα απλό φλωράλ μπλουζάκι, διότι πιστεύω ότι ταιριάζει αρκετά, και το συνδυάζω με ένα ζευγάρι ροζ γόβες. Μ' αρέσει η ψηλόμεση παντελόνα, σου πάει πάρα πολύ. Το φλωράλ μπλουζάκι επίσης, έχει και πολύ ωραίο σχήμα. Τα παπούτσια είναι σωστά, γιατί έχουν τακούνι. Θυμίζουν δηλαδή το 70's τσόκαρο. Μ' αρέσουν που είναι κοραλί, είναι πολύ ωραία που είναι πιπτός. Τέλεια. Το φλωράλ μου αρέσει πολύ, τη πάει. Η παντελόνα έχει ξαναγυρίσει τη μόδα σε καμπάνα, λατρεύω. Το παπουτσάκι λίγο μου κάνει πασέ. Κατά τα άλλα όμως, τέλεια. Μου αρέσει η μπλούζα, το φλωράλ σου πάει. Το παντελόνι που κάνει καμπάνα το θεωρώ παλιωμοδίτικο. Επίσης, ο φελός στο παπούτσι δεν μου αρέσει. Χτύπα κι άλλο.
Το ξέρω ότι ανυπομονείτε για τα σχόλια που θα κάνουν τα κορίτσια μεταξύ τους για την καρταρόμπα της Βάλιας. Αυτό που δεν της είχα σίγουρο είναι ότι έχει δύο μαύρα παντελόνια στην ντουλάπα. Δεν περίμενα να έχει πολύ χρώμα. Ούτε εγώ το περίμενα. Εμένα μου άρεσε πολύ το μαύρο κάπρι με τις λεπτομέρειες στις χρυσές. Πολύ στικάτο. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Πάρα πολύ ωραίο και η λεπτομέρεια στο ζωνάκι με τα κουμπιά. Πάρα πολύ ωραίο. Κι εγώ θα συμφωνήσω. Α, μόνο σε μένα δεν άρεσε δηλαδή. Εσένα θα σου άρεσε η μαύρη η παντελόνα που είναι λίγο πιο... Ναι. Η παντελόνα μου άρεσε, αλλά το κάπρι το βρήκα λίγο κλασικό και ντεμοντέ. Τα τσαντάκια της, με τα σκυλάκια, τα ζωάκια. Εμένα οι τσάντες δεν με ξετρέλουν, να σου πω την αλήθεια, Νάντση. Ήτανε λίγο πιο παιδικές, θα τις πω. Αλλά νομίζω ότι ταιριάζουν στην ηλικία της Βάλιας. Σωστά, το backpack με το σκυλάκι της ταιριάζει. Ακριβώς. Το ερωτεύτηκα. Δεν μου άρεσε καθόλου, παιδιά. Βροχή τα σχόλια για τη Βάλια, η οποία αναχωρεί από τον Γέρακα και με τη βοήθεια του Έλληνα Jason Statham κατευθύνεται προς μια περιοχή που κανείς μας δεν γνωρίζει μέχρι στιγμής. Ποια θα είναι Βάλια? Πάρε το φάκελο. Για να δούμε. Πού θα πάω σήμερα? Όχι σε νυχάδικο πάντως. Ζωγράφου. Πόσο φοιτήτρια? Δεν έχω πάει ποτέ για ψώνια ζωγράφου. Έχει τύχει να πάω για καφέ, να πάω βόλτα. Μασαμπούκα. Να πάω για ποτό. Για τάβλη. Για ψώνια δεν έχω πάει ποτέ. Ελπίζω να είναι ωραία, να βρω κάτι που να μου αρέσει πολύ και να μείνω ευχαριστημένη. Αν ο χρόνος δεν είναι αρκετός, τι θα κάνεις? Σε περίπτωση που ο χρόνος μου δεν φτάσει, δεν θα επισκεφτώ πιστεύω το αξεσουάρ και θα δώσω περισσότερο έμφαση στο μακιγιάζ και στα μαλλιά. Σαν να έχει ακούσει τις συμβουλές της Βίκης δηλαδή. Βάλια, μυρίζομαι φοιτητικές σημειώσεις. Είμαστε ζωγράφου. Έχεις 3 ώρες. Έφτασε ζωγράφου. Νομίζω ότι πρέπει να ζωγραφίσω. Παρντών. Δεν ξέρω που είμαι. Νομίζω όμως ότι πρέπει να φύγω. Αέρινη η Βάλια. 21 ετών παιδαγωγός αναζητά το δρόμο της και ελπίζω να τον βρει στην αγαπημένη περιοχή του ζωγράφου για να ψωνίσει ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, να κάνει μαλλιά και μακιγιάζ με στόχο το τέλειο look κόμψη με shorts. Έχω μεγάλη αγωνία να δω αν θα τα καταφέρει. Έχεις φορέσει και τα κίτρινα παπούτσια σήμερα για να μην σε χάνω. Παιδί μου, τι σου έφταξαν τα περιστέρια? Α, σαν να βλέπω το πεντάχρονο ανιψάκι μου. Βάλια, συγκεντρώσου! Αυτή είναι στην πλατεία με τα περιστέρια και νομίζω ότι βρίσκεται στη λίμνη των Κύκνων. Σου έχει μείνει κουράγιο να κάνεις τα ψώνια σου ή ψόφισες? Αχ, καλέ η Ντέμι Μουρ. Δόξα τω Θεώ, μπήκε στο μαγαζί. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα ήθελα να μου δείξετε κάτι σε shorts για βραδινή έξοδο, να είναι chic και δεν με πειράζει αν θα είναι και ολόσωμο. Εκεί θα κολλήσουμε. Εδώ σε λίγο θα έφτιαχνε σύνολο με φτερά περιστεριού. Πώς σου φαίνεται? Ναι. Κάτι τέτοιο. Δεν σε βλέπω να ενθουσιάζεσαι. Κάτι άλλο? Ναι, ωραίο αυτό. Θες να πάρεις κι άλλο? Θα το δοκιμάσω. Ναι, αυτό μου αρέσει. Είναι στο νούμερό μου. Μα ναι. Τι ερωτήσεις είναι αυτές? Είσαι για δώρο έτοιμη? Νομίζω το μπλουζάκι μου αρέσει. Είναι στο χρώμα μου. Το σόρτς νομίζω θα το ήθελα λίγο πιο μακρύ. Θα το ήθελα σε πιο έντονο χρώμα. Τα κουμπιά του μου αρέσουν που είναι χρυσά. Ταιριάζουν πολύ με το ροζ. Ο φιόγκος μπροστά μου αρέσει πολύ, απλά είναι πολύ μεγάλος και είναι πολύ πεταχτός. Έλα βρε Βάλια μου γλυκιά, πώς μπορεί να σου αρέσει ένα τόπο που έχει ένα τόσο τεράστιο φιόγκο στο μπούστο, το οποίο σε στρογγυλεύει και σε κάνει τεράστια. Το σόρτς Βάλια μου δεν θεωρώ πως είναι κοντό, σου πάει απίστευτα, το ροζ είναι το χρώμα σου, ο φιόγκος είναι υπερβολή. Αυτός ο φιόγκος. Δεν είναι καθόλου σικάτο, δεν μου αρέσει το μπλουζάκι, ο φιόγκος μπροστά μου κάνει σαν σαλιάρα μωρού. Και δεν έχουμε και babysitter. Πάμε παρακάτω. Αυτό το μπλουζάκι μου αρέσει πολύ, η λεπτομέρεια που έχει χρυσή στον ώμο. Ένα το κρατούμενο. Δεν μου αρέσει πολύ το φρουφρού που έχει εδώ. Νομίζω αν ήταν μόνο από τη μία πλευρά θα ήταν πιο ωραίο. Το shorts. Το shorts μου αρέσει πολύ. Είναι πολύ καλοκαιρινό. Θα το φορούσα πολύ άνετα. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν έντονο πλισέ, έντονο φλαμπαλά, έντονο φιόγκο σου δίνουν πολύ όγκο. Που είναι κρίμα.
Τα χρώματα μου αρέσουν. Πιστεύω ότι πιάνουν το κομμάτι του chic που θέλουμε. Επιστημονική προσέγγιση. Το σοτσάκι της είναι τεράστιο και της σακουλιάζει τον καβάλο. Και τι άλλο. Και αυτός ο φραμπαλάς στο στέρνο της δίνει πάρα πολύ όγκο χωρίς να χρειάζεται. Λούση. Βάλια, εμένα μου αρέσει το σύνολο. Βγάζει chic και ταιριάζει και το ένα κομμάτι με το άλλο και χρωματικά πάρα πολύ ωραία. Νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή. Σιγά, παιδί μου, θα το σκίσεις. Ρε, τι πάθαμε. Αυτό το σύνολο μου αρέσει. Δεν ξέρω αν θα το φορούσα για μια chic εμφάνιση. Είναι πολύ ωραίο. Νομίζω ότι το σορτσάκι μόνο του με ένα άλλο μπλουζάκι θα τέριαζε καλύτερα για την περίσταση. Το πας λάθος, το πας τελείως λάθος. Το πας σορτσάκι και το πάκι για να βγω να κάνω τις δουλειές μου, να πάω το σούπερ μάρκετ μου και μετά να πάω να κάνω και να πάω στην παραλία. Έχεις βγει εκτός. Έλα πάλι πίσω. Δεν θεωρώ ότι είναι chic. Άμα το ήθελε μόνο για παραλία, εντάξει, αλλά να μην το πάρει για το θέμα μας. Δεν μου κάνει καθόλου, δεν είναι σικάτο, παρά μόνο για μια πρόχειρη κατάσταση. Θέλω να δούμε και δύο τσαντούλες αν είναι εύκολο. Ναι, βεβαίως. Δεν πιστεύω να θες αυτές εκεί ψηλά. Πού να φτάνουμε τώρα. Ωραίος αυτός ο φάκελος, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι στο χρώμα μου, είναι ροζ, έχει τη χρυσή λεπτομέρεια και πιστεύω ότι είναι πολύ chic. Ωραίος είναι, dusty pink, ακόμη και αυτό το σχέδιο που έχει το zigzag είναι πάρα πολύ ωραίο, το χρυσό είναι ok, δεν κάνει φασαρία, μια χαρά. Αυτός ο φάκελος γράφει επάνω βάλει. Συστημένο. Να τον πάρεις, είναι πάρα πολύ ωραίος και το χρώμα είναι το ιδανικό. Είναι ωραίος ο φάκελος αυτός, είναι βραδινός, είναι το χρώμα σου όντως, είναι πολύ ωραίος. Αυτό μου αρέσει πολύ το τσαντάκι, είναι πιο μεγάλο. Καλύτερα. Μου αρέσει πολύ που έχει το αλυσιδάκι γιατί θα το κάνει πιο καλό. Και έχει και δύο τρόπους να το φοράω. Θα το κρατούσα. Μου αρέσει πολύ. Ωραίο είναι, λευκό. Τύπου κλασικό μεγάλο oversize πορτοφόλι. Τα χρυσά τρουξ του πάνε. Σου πάνε και εσένα γιατί είσαι μικρή και φρέσκια. Μια χαρά. Μου αρέσουν τα τρουξ. Μου αρέσει που είναι λευκό καλοκαιρινό. Μου αρέσει που έχει διπλή θήκη. Εγκρίνεις. Αλλά δεν μου κάνει σικάτο για βράδυ. Αγαπώ τρουξ. Κανείς δεν είναι τέλειος. Γενικά. Στη συγκεκριμένη τσάντα λίγο μου κλωτσάει λόγω μεγέθους και χρώματος. Δεν είναι από τα αγαπημένα μου. Αυτή η τσάντα μου αρέσει πολύ. Είναι ροζ καπιτονέ. Έχει χρυσό αλυσιδάκι που το κάνει. Μίλησέ μου. Για βράδυ. Μ' αρέσει που έχει τη χρυσή λεπτομέρεια εδώ μπροστά. Μου αρέσει και θα την κρατούσα. Ωραίο. Είναι dusty pink. Πάρα πολύ διακριτικό. Πολύ ωραίο σχήμα. Πάρα πολύ ωραίο. Καπιτονέ τσαντούλα, την έχουμε δει σε όλες τις αποχρώσεις, κρατιέται εύκολα, σίγουρα κρατιέται με τα πάντα. Εντάξει, το ροζ δεν είναι το αγαπημένο μου χρώμα, για εκείνη όμως ταιριάζει, είναι ένα κλασικό τσαντάκι με φυσιολογικό μέγεθος, συμφωνώ. Η ανέμελη βάλια αναχωρεί από το πρώτο κατάστημα και βάζει πλώρη για το δεύτερο. Όχι με το λεωφορείο πάντως. Μα πού είναι? Έλα ρε βάλια, με κοψοχόλιασες. Έχεις ακόμη 2,5 ώρες. Πού πηγαίνεις, στο σύνδεσμο του ΠΑΟ? Φοράει και το φούτερ του Παναθηναϊκού. Φτάσαμε. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να μου δείξετε κάτι για βράδυ, να είναι chic, σε shorts, ξεχωριστό με μπλουζάκι ή αν έχετε σε ολόσωμο. Shorts, κάτσε να δω, χθες είχαμε μια εκδρομή με αγκλίδες. Δεν ξέρω αν άφησαν τίποτα. Αυτό είναι σόρτς. Είναι φούστα και σόρτς από μέσα, εσωτερικό. Ναι. Μπες, είτε σε λευκό σόρτς. Για να δω. Α, πολύ κοντό. Το κοραλί σόρτς, έχω επιλογή σε κάποιο μπλουζάκι. Πείτε τι θα σκάσει. Ωραία. Τσίμπατο. Έλα, βάλια. Είμαι όλος αυτιά. Νομίζω ότι αυτή η μπλούζα είναι πολύ διαφανές. Πάνε τα αυτιά. Δεν θα τη φορούσα. Θέλει άλλο χρώμα εσώρουχο από μέσα. Να πάρουμε. Το shorts νομίζω δεν είναι τόσο chic. Θα μπορούσα να διαλέξω κάτι άλλο. Ασφαλώς και είναι chic αυτό το shorts και είναι και τρες chic. Γιατί έχει παστέλ χρώματα, έχει ωραία λουλούδια. Επίσης μπροστά έχει και την αίσθηση της φούστας και είναι πάρα πολύ chic. Απλά δεν ταιριάζει σε εσένα και δεν είναι κοντά στην ηλικία σου. Για το shorts δεν ξέρω, μήπως μου πουν τα κορίτσια ότι μπορεί να βγω και εκτός θέματος. Διότι από μπροστά φαίνεται σαν φούστα και μόνο από πίσω φαίνεται ότι είναι shorts. Δεν με πειράζει καθόλου που είναι φούστα μπροστά, σορτσάκι πίσω, αλλά δεν μου βγάζει καθόλου chic. Να το πιέσουμε. Εκτός θέματος και όχι επειδή το shorts είναι shorts φούστα, δεν είναι chic. Πολλά χρώματα στο σόρτ. Το καταλάβαμε.
Αυτό. Το σόρτ μου αρέσει πολύ. Επίσης μου αρέσει από πάνω η δαντέλα. Θα την ήθελα σκέτη χωρίς αυτό. Νομίζω το κάνει πιο σπορ. Το σόρτ το αισθάνομαι εντάξει. Από μέσα φοράω ένα μπέζ τοπάκι για να μην φαίνεται το σουτιέν. Ούτε η δαντέλα από πάνω, ούτε το κόκκινο σόρτς από κάτω, το οποίο έχει λάθος μήκος, είναι στενό. Αυτή η δαντέλα δυστυχώς δεν σου ταιριάζει καθόλου, με τίποτα. Μου κάνει chic casual, θα το φορούσα το πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αλλά όχι για βράδυ. Δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν μου βγάζει chic, το μπλουζάκι είναι... Τι είναι? Ποδοσφαιρικής ομάδας. Νατάσα, μάλλον δεν πολύ βλέπεις ποδόσφαιρο. Βάλει αυτό που σου φαίνεται. Αυτό το σύνολο μου αρέσει, είναι πολύ καλοκαιρινό, δεν είναι όσο σικ το περίμενα, το μπλουζάκι είναι λίγο διάφανο, το σορτσάκι μου αρέσει, πιστεύω ότι μου ταιριάζει. Με τα κατάλληλα αξεσουάρ θα μπορούσα λίγο να το κάνω σικ, δεν μου αρέσει όμως γιατί είναι πολύ διάφανο και φαίνεται το σουτιέν μου, δεν νομίζω να το φορούσα. Αυτό το σύνολο να μην σου αρέσει και δεν έχει καμία σχέση με το θέμα μας. Το αφήνουμε αυτό το σύνολο, δεν μας κάνει. Φρίτς. Μου κάνει πάρα πολύ απλό, πολύ απογευματινό, όχι καλύτερα. Σου πάει απίστευτα. Α, βλέπω. Και τα χρώματα είναι σικάτα και θα το φορούσα βράδυ και μου αρέσει που κάνει χιαστή πίσω. Είναι πολύ ωραίο και είναι και το στυλ σου. Βάλια, πάμε να φύγουμε. Έχεις ακόμη 2 ώρες και 5 λεπτά. Κοίτα χαρά η Βάλια, γιατί να μην χαίρεται. Σε λίγο θα δει και το τρίτο κατάστημα με ρούχα. Πού πήγε? Βάλια! Τρέχει στις μύτες των ποδιών της για να μην ξυπνήσει κανέναν. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Έλα, θα φάμε τη μέρα μας εδώ πέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να μου δείξετε κάτι σικ για βράδυ, για ποτό. Shaker. Σε σόρτς, με στενό μπλουζάκι ή σε κάτι ολόσωμο. Τι από όλα αυτά θα πάρεις? Κάτι τέτοιο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και? Σε μαύρο, πάρα πολύ ωραίο crop top. Ωραία, θα την πάρω να τη δοκιμάσω. Έλα, έλα να σε καμαρώσω. Το σόρτς μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μου πάει. Μου αρέσει που είναι φαρδί, δεν είναι στενό. Η μπλούζα μου είναι τεράστια. Τι τεράστια? Δεν θα τη φορούσα. Είναι όλο μου το σουτιέν έξω. Θα ήθελα κάτι άλλο και πιο στενό. Δεν καταλαβαίνω πώς μου διαλέγεις ένα πάρα πολύ ανάλαφρο και φαρδί top από δαντέλα που κάνει πτυχές και μεγάλες κιόλας και από κάτω μου βάζει ένα τύπου tennis short, δηλαδή που είναι και φουστίτσα και short μαύρο. Αψυχολόγητο. Θεωρώ ότι η μπλούζα κάνει τη ζημιά και δεν του δίνει ένα σικάτο στυλ. Το σορτσάκι όμως είναι σικάτο. Βάλει εμένα αυτό το σύνολο μου αρέσει. Θα ήθελα να δω και το σορτσάκι με κάτι άλλο από πάνω. Εγώ λέω να το κρατήσεις. Για γύρνα. Το σορτς άφησα το ίδιο γιατί μου αρέσει πολύ. Έβαλα από πάνω ένα κορμάκι δαντελωτό, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα. Και έβαλα και από πάνω ένα ωραίο μπέζ ζακετάκι, επειδή θα είναι βράδυ και σίγουρα θα κρυώσω. Εγώ ζεστάθηκα. Σε περίπτωση που ζεσταθώ, θα βγάλω το πανωφόρι μου. Α, τέλεια. Και θα μείνω με το κορμάκι. Δεν ταιριάζει καθόλου αυτό το ζακετάκι. Είναι πάρα πολύ μεγαλίστικο για σένα. Πολλά χρόνια πιο πολύ από σένα. Επίσης το δαντελωτό το είπα από μέσα με το φλαμπαλά, το παθί ντεκολτέ, συνδυασμένο με το tennis short από κάτω, με τη χρυσή λεπτομέρεια, όλα συνθέτουν μια τεράστια φλιαρία και είναι κρίμα. Έχουμε ξεφύγει από το καλοκαίρι, έχουμε ξεφύγει από το σικ με τη δαντελίτσα που είναι σαν τη ζακέτα της γιαγιάς. Τι γιαγιά είναι αυτή? Ο φραμπαλάς κάτω από την μπλούζα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι εκεί. Το shorts, ας το κρατήσει. Κάτι άλλο από πάνω. Έξαλλη. Μ' αρέσει πολύ σαν σύνολο. Στο τοπάκι θα προτιμούσα να μην έχει αυτή την δαντελίτσα που κρέμεται κάτω από το στήθος. Αυτό μόνο? Όλο το υπόλοιπο είναι υπέροχο. Αυτό είναι που λένε έβαλε κάτι να νιώσει πιο άνετα. Αυτό είναι ένα ολόσωμο σόρτς. Μου αρέσει πολύ. Είναι πολύ καλοκαιρινό. Μ' αρέσει που είναι φλωράλ. Είναι ροζ. Μου αρέσει πολύ. Είναι το χρώμα μου.
Και μου αρέσει και η τουνίκα από πάνω. Το κάνει πολύ ωραίο. Ένα ολόσωμο jumpsuit floral που είναι πολύ γλυκό, φίνο και κοριτσίστικο. Επίσης το μαντό που έχεις βάλει από πάνω, που είναι αραχνοήφαντο πάνω από το jumpsuit σου, πάρα πολύ ωραίο. Μια χαρά. Πέτα την τουνίκ. Πες να σου στενέψουν λίγο στον μπούστο που σου είναι φαρδί και πάρε αυτό. Μου αρέσει για σένα βάλια μου, είναι φλωράλ που το υποστηρίζεις. Δεν μου αρέσει του Νίκ πάνω καθόλου. Κάνε ταμείο. Είδα τα μαγαζιά με τα ρούχα, τελείωσα. Νομίζω ότι είμαι έτοιμη να ξεκινήσω τις αγορές μου διότι κατέληξα. Σε λίγο θα καταλήξω κι εγώ μου φαίνεται. Τέλος πάντων. Πρόσεχε μόνο, ε. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας αγορά. Είναι 116 ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ χαρούμενη, ψώνισα τα ρούχα μου. Πόσο χρόνο έχω? Έχεις μία ώρα και 20 λεπτά. Φεύγω τρέχοντας να πάω να βρω παπούτσια. Η δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά αγόρασε τα ρούχα της και κατευθύνεται με περισσή ζωντάνια στο πρώτο κατάστημα με παπούτσια. Καλημέρα σας. Να βοηθήσουμε? Βεβαίως, θα ήθελα να μου δείξετε κάτι σε πλατφόρμα και σε πέδιλο. Σε 39 νούμερο, σε μαύρο και σε μπέζ. Για να δούμε τι έχει εδώ. Θα ήθελα αυτό σε 39. Οκ. Δες και τα άλλα. Θα μου άρεσε και αυτό επίσης σε 39, να το δω. Γράφω εγώ, λέγε, τα σημειώνω. Α, τι βρήκε? Και ένα πολύ ωραίο πέδιλο. Θα μου άρεσε και αυτό. Πάτα γερά και πες μου. Αυτή η πλατφόρμα μου αρέσει πολύ. Είναι ψηλή. Είναι μαύρη, εντυπωσιακή. Με μια χρυσή εγγράφα. Είναι άνετη. Νιώθω πολύ καλά μαζί της. Να συζήσετε. Μου αρέσει πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ ψηλή. Επίσης μπροστά... Δεν ξέρω πώς μπορεί να κολακεύει το πέλμα σου, εγώ θα έλεγα όχι. Δεν μου αρέσει καθόλου, θεωρώ ότι τα λουράκια μπροστά σου παχαίνουν τα πόδια. Εγώ δεν ξετρελαίνομαι με αυτό το παπούτσι. Φαντάσου. Είναι λεπτοκαμωμένο, δεν είναι τόσο χοντρό όσο οι πλατφόρμες συνήθως, αλλά νομίζω ότι σαν να σου είναι μικρό. Πάμε σε κάτι άλλο. Είναι άνετο. Αυτό το πέδιλο μου αρέσει. Είναι περίεργο, μου αρέσει πολύ το χρώμα του. Κάνει μπροστά το τρίγωνο και τη δαντέλα και είναι πολύ πρωτότυπο. Επειδή είναι πολύ ψηλό τακούνι, η φιάπα που έχει μπροστά πιστεύω ότι είναι αναπαυτική. Δεν θα συμφωνήσω, Βάλια. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Έχει την πλατφόρμα, δαντέλα, χιαστή, ψηλό τακούνι, είναι ξόφτερνο. Είναι πάρα πολλά. Μου αρέσει σαν παπούτσι και το χρώμα, το τακούνι. Δεν έχει τεράστια πλατφόρμα. Τι σου φταίει? Λίγο φοβάμαι ότι μου κάνει βαβούρα η δαντέλα. Δεν θα μπορούσα για κανένα λόγο κάτι τέτοιο. Είναι για μεγάλες κυρίες. Κάνω ότι δεν το άκουσα. Για να δούμε το επόμενο. Δεν είναι τόσο άνετο. Γλιστράει και λίγο θα έλεγα. Μου αρέσει όμως μπροστά αυτή η διαφορά που κάνει. Αχ, ευτυχώς βρήκα και κάτι να μ' αρέσει, γιατί δεν γίνεται να βγαίνω κακιά. Τι τραβάς κι εσύ. Μου αρέσει που το τακούνι του είναι χοντρό και είναι και μπροστά λίγο χοντρό. Ταιριάζει πιστεύω με το σύνολο που έχω διαλέξει. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πέδιλο, έχει πολύ σύγχρονο τακούνι, σωστό ύψος, σωστό φάρδος, έχει πάρα πολύ ωραία αναλογία με την μπροστά πλατφόρμα, το πίπτο σου πάει πολύ, είναι μια χαρά για τα πόδια σου και πολύ μοντέρνο. Μου αρέσει, θα το φόραγα, αλλά για τη Βάλια δεν μου κάνει καθόλου. Είχαμε άλλα όνειρα για τη Βάλια. Πάμε και από εδώ. Βάλια, έχεις ακόμη μία ώρα και ένα λεπτό. Η παιδαγωγός από το γέρακα το διασκεδάζει σαν μικρό παιδί. Καλά κάνεις, Βάλια. Το γνωστό τρέξιμο πιρουέτα. Φτάσαμε! Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα ήθελα να δω παπουτσάκια για βραδινή έξοδο, σε μαύρο και κάτι σε ροζ αν έχουμε. Φυσικά θα ζητούσε ροζ, το αγαπημένο της. Θα ήθελα αυτό σε ροζ. Και τι άλλο? Επίσης αυτό μου αρέσει πολύ το πέδιλο. Πάλι ροζ. Δώστε μου και αυτό σε 39, αν είναι εύκολο. Πάντα ευγενική.
Αυτή η πλατφόρμα μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μου ταιριάζει, είναι αναπαυτική. Με προβληματίζει βέβαια που η πλατφόρμα είναι ψηλή. Και? Και νομίζω ότι έχω μπερδευτεί. Το χιαστή μπροστά στα δάχτυλά σου και όπως αγκαλιάζει τον αστράγαλο είναι φίνο και φανταστικό. Το κάτω μέρος με τίποτα. Πρέπει να μάθεις να φοράς ωραία σύγχρονα χοντρά τακούνια. Ωραία πλατφόρμα, μου αρέσει, το υποστηρίζεις, ταιριάζει πάρα πολύ στο πόδι σου. Τώρα, αν μπορείς να περπατήσεις τόσο ύψος, μπορείς να την πάρεις. Τι είναι αυτό? Μανιτάρι μαγικό. Ωραίο το χρώμα, Βάλια μου, αλλά δεν είναι για το θέμα μας. Να σε άκουγε κιόλας. Αυτό το παπούτσι μου αρέσει πολύ, είναι ευκολοφόρητο με όλα τα ρούχα. Ταιριάζει με αυτό που έχω διαλέξει. Είναι αναπαυτικό. Νομίζω ότι μου αρέσει. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι το παπούτσι για σένα. Ναι, μεν έχει τον όγκο που θέλεις και το ύψος το τακούνι, αλλά είναι πιο σύγχρονο. Το τακούνι σε αυτό το μέγεθος είναι πάρα πολύ εύκολο σε περπάτημα, θα το βολευτείς. Το χιαστή σου πάει πάρα πολύ, πάρτο. Μ' αρέσουν τα χιαστή μπροστά, τις πάνε πάρα πολύ. Αλλά δεν τη θέλω με μαύρο. Ρατσίστρια. Αυτό πόσο είναι? Αυτό το πέτυλο δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζει. Δεν μου αρέσει που κάνει κενό στις άκρες. Είναι σαν να μου είναι μεγάλο. Σαν? Πιστεύω ότι δεν θα μου τέριαζε. Και πιστεύω ότι και με τον ντύσιμό μου θα είναι λίγο παράτερο. Κορίτσια? Δεν με ενθουσιάζει το συγκεκριμένο πέδιλο. Θεωρώ, Βάλια μου, ότι σου κοντένει το πόδι. Σαν επίδεσμος είναι. Τραύμα είσαι. Σου κόβει πολύ το πόδι. Δεν το γοητεύει. Δεν μ' αρέσει, μην το πάρεις. Τι έγινε? Νομίζω ότι έχω κουραστεί πάρα πολύ. Πρέπει να φύγω. Κυνήγα μερικά περιστέρια ακόμη και θα ξεκουραστείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Bye. Βάλια, πού πάμε? Τελείωσα τα μαγαζιά με τα παπούτσια. Τα είδα όλα, έχω καταλήξει. Νομίζω ότι είμαι έτοιμη να πάω να ψωνίσω. Πόσο χρόνο έχω? 48 λεπτά. 48 λεπτά, έχω φύγει. Πάμε αγορές. Τι σας οφείλω? Από 30-25. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε και αποδείξουλα σου. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πήρε και παπούτσια η εκρηκτική ξανθιά. Και τώρα που πάμε? Σου έχει μείνει καμιά αγορά μήπως? Τι σας οφείλω? Είναι στα 54 ευρώ. Ορίστε τα πράγματά σας και η απόδειξή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης. Έχει πάντως ένα ιδιαίτερο στυλ, ε. Πάμε για αξεσουάρ. Έτσι χοροπηδιχτά. Ρολόγια βλέπω. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα γρήγορα να δούμε ένα ωραίο ρολόι σε ροζ χρυσό. Καλέ, μην κοιτάς ρολόγια. Ένα λεπτό αξεσουάρ θέλω για σένα. Δεν βλέπει την ώρα να κερδίσει. Μου αρέσει το μπρασελέ γιατί γενικά φοράω ρολόγια με μπρασελέ. Ενδιαφέρον. Είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι ροζ χρυσό, είναι το χρώμα μου. Αντρικού τύπου, χρυσό, ομοιόμορφο, χωρίς διχρωμίες, τριχρωμίες, μια χαρά είναι. Μου αρέσουν τα ρολόγια, είναι μπρασελέ, ροζ χρυσό, το αγαπημένο μου. Καλή επιλογή για βράδυ, σικάτο, μπορείς να το πάρεις. Απλό ρολογάκι, δεν τρελαίνομαι εγώ γενικά για τον μπρασελέ. Με αυτά που έχει κοιτάξει, ταιριάζει πάντως. Επόμενο. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο. Μου αρέσει το μπρασελέ του που κάνει αυτή τη διχρωμία. Okay. Μου αρέσει μέσα που είναι ροζ. Πάει με την μπλούζα. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο. Ροζ καντράν με χρυσό ρολόι. Δεν ξέρω, Βρεβάλια μου, δεν θα το επέλεγα ποτέ. Είναι βραδινό. Από τη στιγμή που έχει ροζ χρυσό πάνω, γίνεται αυτόματα βραδινό. Είναι πάνω σου. Όχι. Τα ρολόγια δεν είναι βραδινά. Θα βγεις με αγόρι και θα δείξεις ότι βιάζεσαι. Το ακούσαμε κι αυτό. Είναι ροζ χρυσό και μέσα δείχνει με στράς την ώρα. Φοβερό. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι για βράδυ που το θέλω εγώ, γιατί δεν θα ήθελα κάτι σε βραχιόλι ή δαχτυλίδι. Είναι πολύ κλασικό. Πιστεύω ότι το ρολόι είναι πολύ διαφορετικό και είναι πολύ ωραίο. Το προτιμώ πολύ παραπάνω από το ροζ καντράν. Είναι ισορροπημένο, είναι μια χαρά. Σου πηγαίνει.
Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ρολόι. Έχω λατρεία στους λατινικούς αριθμούς. Μ' αρέσει και το καντράν του. Είναι σικάτο. Πάρτο. Μ' αρέσει το χρώμα του καντράν σε αυτό. Λίγο τα στρασάκια δεν με πεθαίνουν. Αθάνατη. Αλλά ταιριάζει με αυτά που έχει δοκιμάσει. Τι σας οφείλω, 90 ευρώ. Ορίστε. Ωραία, ευχαριστώ. Ορίστε η απόδειξή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Πάντα με χαμόγελο η μπάλια. Έλα, ξεροστάλιασα. Μόλις ολοκλήρωσα τις αγορές μου, είμαι έτοιμη. Νομίζω ότι τα ψώνια μου είναι υπέροχα. Πόσο χρόνο έχω, 27 λεπτά. 27 λεπτά φεύγω σφαίρα για το κομμωτήριο. Εκεί θα παιχτεί η τελευταία πράξη του δράματος. Του shopping ήθελα να πω. Το ξέρω ότι εκεί στο Twitter έχετε σκάσει όλοι για το πώς θα φτιάξει το μαλλί της η Βάλια. Σε λίγο θα μάθετε. Τα-τα-τάν! Για να δω υποδοχή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχω 22 λεπτά και θέλω να φτιάξουμε τα μαλλιά και ένα απλό μακιγιάζ. Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. 22 λεπτά προλαβαίνει. Τι να πω κι εγώ, η Έρμη που έμεινα μισοτελειωμένη με 8 λεπτά. Θα ήθελα να σε δω με τα μαλάκια σου επάνω, αλογουρά. Πιάσ' τα όλα. Σλίκ, ούτε φράτζες, ούτε τίποτα. Δώσε όγκο στην αλογουρά σου και σε μια κούκλα. Θέλω στα μαλλιά μου να κάνουμε κάτι ανάλαφρο. Όπως. Όπως μπούκλες. Και να κάνουμε ένα ωραίο πιάσιμο. Που να μην είναι όλα τα μαλλιά πάνω, να είναι μισά-μισά. Επειδή η Βάλια έχει όμορφα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, θα ήθελα το μακιγιάζ της να είναι απαλό και ελαφρύ. Οχ, αποκαλύφθηκε. Για να σε δω χωρίς γυαλιά, άλλος άνθρωπος. Τι της βάζει. Πολύ πράγμα έβαλε. Κυρίες μου, πώς πάμε. Πάρα πολύ ωραία, πάμε, προχωράμε. Και στο φρύδι, έτσι, μπράβο. Μα τι κάνει, άστο έτσι να τρελάνει κόσμο. Με το δάχτυλο. Πώς πάμε, τελειώνουμε. Πόσο χρόνο έχω. 8,5 λεπτά. 8,5 λεπτά. Μόνο. Και πάλι καλά να λες. Εσείς έχετε καταλάβει πώς θα κάνει τα μαλλιά της. Έχω κάνει καταπληκτικά μαλλιά. Χαίρομαι. Πρώτη φορά η κομμώτρια είναι πιο ενθουσιώδης από την παίκτρια. Αργούμε όμως. Τι γίνεται. Τι της έβαλε πίσω. Κόσμημα. Πόσο χρόνο έχω. 5 λεπτά Βάλια. Έλα και τελειώνουμε. Μας φτάνουν 5 λεπτά, κορίτσια. Μας φτάνουν. Τι να σου πουν κι αυτές. Να τις πιστέψω. Εγώ τελείωσα. Να μου πεις αν θα σου αρέσει τα μαλλιά σου. Σου πηγαίνει πάρα πολύ, νομίζω. Όπως το βλέπω, μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να το δω όμως μόλις τελειώσουμε και πίσω. Πίσω έχει Βάλια την ουρά. Δευτερόλεπτα έμειναν. 4, 3, 2, 1. Τέλος. Έλα, το σφύριξα. Όχι ζαβολιές. Δεν είμαι πολύ αυστηρός. Είσαι τυχερή πάνω στην ατυχία σου. Το κραριόν βγήκε η απόχρωση ακριβώς όπως έπρεπε. Αν είχες παραπάνω χρόνο θα έβγαινε too much. Το μόνο που δεν πρόλαβα ήταν να τελειώσω το κραγιόν μου. Δεν βαριέσαι. Δεν πειράζει όμως, κορίτσια, γιατί και πάλι κάνατε εξαιρετική δουλειά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Και όσο για το κραγιόν δεν πειράζει. Να δείχνει και πιο καλοκαιρινό. Καλή καρδιά. Ευτυχώς Βάλια που δεν πρόλαβε το κραγιόν, γιατί η κοπέλα σου έβαλε αυτό που χρειάζεται. Σε έβαψε πάρα πολύ ωραία, μαλακά, πρόσεξε τα ματάκια σου και σου έβαλε πολύ σωστά το eyeliner. Και έτσι είδαμε το αληθινό σχήμα των ματιών σου που είναι πάρα πολύ όμορφο. Τα μαλλιά σου. Δεν θα συμφωνήσω. Είναι πάρα πολύ στημένα, η μπούκλα δεν σου πηγαίνει γιατί δεν έχεις υγεία στην τρίχα. Άρα, όταν επιλέγεις μπούκλα σε μια τρίχα που είναι ξεραμένη και ταλαιπωρημένη, δεν μπορεί ποτέ να φανεί ανάλαφρη. Τι σας οφείλω. Το χτένισμα είναι στα 25 ευρώ και το μακιγιάζ στα 20 ευρώ, σύνολο 45 ευρώ. Τέλειο. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε η απόδειξή σας. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευτυχώς τελείωσα, τα πρόλαβα όλα, έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Το μόνο που με στεναχώρησε ήταν που δεν πρόλαβα να τονίσω λίγο περισσότερο το κραγιόν μου. Άντε πάλι. Παρ' όλα αυτά, μ' αρέσει πολύ γιατί δεν είναι έντονο, είναι πολύ ωραίο. Γυρνάω προς τα πίσω να δω και τι θα πούν τα κορίτσια. Να δούμε τι θα πούν αυτά τα κορίτσια. Έλα, μπες στο μαγικό μας βαν. Και ξεκινάμε. Bye bye, ζωγράφου. Σου άρεσαν αυτά που πήρες? Είμαι πολύ ικανοποιημένη με τις επιλογές μου και γι' αυτό άλλωστε τα διάλεξα. Πιστεύω ότι μου ταιριάζουν και είναι για μένα και γι' αυτό τα αγόρασα. Ποια θα είναι η πιο αυστηρή αντίπαλός σου? Πιστεύω ότι η πιο αυστηρή από τις συμπαίκτριές μου θα είναι η Νατάσα, λόγω του ότι έχουμε διαφορετικό γούστο και οι επιλογές μου μπορεί να μην τις αρέσουν. Για να ακούσουμε τι εντυπώσεις άφησες. Θέλω να έχει διαλέξει το floral. Και εγώ πάρα πολύ και τις πάνε αυτά τα κομμάτια. Ναι, ότι είναι... σχέση με floral τις πάει πάρα πολύ. Είναι το στυλ της. Συμφωνώ. Το ροζ ολόσωμο σορτσάκι μου άρεσε. Τι γνώμη έχετε για τη τουνίκα από πάνω? Μ' άρεσε. Πρόσθεται κάτι έτσι διαφορετικό. Ναι. Ήταν καλό. Γενικά τα ρούχα που δοκίμασα δεν ήταν πολύ ούτε του γούστου μου ούτε του στυλ μου. Εγώ σηκάτω θεώρησα ότι είναι το μαύρο το σορτσάκι που είχε τη λεπτομέρεια τη χρυσή στη ζώνη. Η κορίτσια πήγε στο κομμωτήριο με 22 λεπτά και τελικά δεν πρόλαβε να τελειοποιήσει το κραγιόν της. Παιδιά, πήγαμε 8. Σας παρακαλώ, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Ούτε εσύ τελείωσες όμως. Ναι, αλλά με 8, δηλαδή. Σίγουρα το γεγονός αυτό τη στεναχωρεί. Τα χείλια της τα τονίζει πάντα. Η Βάλια δοκίμασε πολλά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για να γίνει κομψή με σόρτς στην πασαρέλα του Shopping Star. Είσαι έτοιμη? Έχω λίγο άγχος για το ότι θα με κρίνουν τα κορίτσια. Πιστεύω όμως όλα να πάνε υπέροχα. Τα κορίτσια δεν μασάνε τα λόγια τους, Βάλια. Και δεν ξέρω αν είναι αυστηρές και στη συνέχεια. Κάτσε να τα οδηγήσω στη θέση τους και βλέπουμε. Θα γράψεις άραγε ιστορία ή θα σου το παίξουν εκείνες ιστορία? Έτοιμες για τη Βάλια? Πάμε! Try to call but nobody's home. Must have been a bad day. You know I'm the guy that can make you work. This is what you like. You know what the word is. We got to live life that we can. Can't think twice. You gotta be certain, certain. Let's sit alone and run away, run away. Don't tell me. Ότι κηρύχθηκες σε ασφαλείς τόνους, δηλαδή μπέζ, μαύρο και λευκό, οι οποίοι σου πάνε πάρα πολύ γιατί είσαι ανοιχτόχρωμη. Οι πλατφόρμες βέβαια δεν μπορώ να σου πω ότι μου αρέσουν, γιατί βαραίνουν πάρα πολύ τη γάμπος και σου κοντένουν το πόδι. Το tennis short, το οποίο είναι σορτσάκι και φουστάκι μαζί, δεν σου πηγαίνει άσχημα, απλά δεν μ' αρέσει ταρισμένο με το συγκεκριμένο δαντελωτό top και την τουνίκα από πάνω την μπέζ, η οποία κάπως το βγάζει εκτός ισορροπίας. Τα μαλλιά σου δεν είναι σωστά, γλυκιά μου. Παρ' όλα αυτά το make-up σου έκανε φανταστική δουλειά. Σου πάει πάρα πολύ. Το χρυσό ρολό είναι πάρα πολύ ωραία προσθήκη ως αξεσουάρ. Το τσαντάκι, μια χαρά. Δεν είναι άσχημο. Η εμπειρία μου στην πασαρέλα ήταν ωραία. Είχα πολύ άγχος στην αρχή, διότι είναι κάτι που δεν το είχα ξανακάνει. Όμως πιστεύω ότι ήταν μέχρι να βγω. Από τη στιγμή που βγήκα και μετά, πιστεύω ότι ήμουν πολύ άνετη. Η Βάλια πάνω στην πασαρέλα θεωρώ πως δεν ένιωθε άνετα. Ήταν πολύ μαζεμένη και δεν το ευχαριστήθηκε. Η δούλη πιτερή της Βάλιας. Για το σόρτς πλήρωσε 44 ευρώ, για το κορμάκι 52. Η τουνίκ κόστησε 20 ευρώ, οι πλατφόρμες 25, για την τσάντα πλήρωσε 54 ευρώ, για το ρολόι 90, για τα μαλλιά 25 και για το μακιγιάζ έδωσε άλλα 20 ευρώ. Συνολικά δηλαδή πλήρωσε 330 και της έμειναν 70 ευρώ. Βάλια μου, το σορτσάκι που επέλεξες είναι πολύ σικάτο για μένα, θα το επέλεγα. Μου αρέσουν τα δύο πλισέ που κάνει μπροστά και πίσω. Βέβαια, αυτό που δεν μου αρέσει είναι η τουνίκ, γιατί τα πλισέ πίσω δείχνει ότι κλωτσάει την τουνίκ.
το κορμάκι που έβαλε συμπαθητικό. Τα πέδιλα μου αρέσουνε. Η τσάντα που κρατάς και επέλεξες φάκελο μου αρέσει πολύ. Τα μαλλιά σου ωραία. Το μαγιγιάζ επίσης απλό όπως το περίμενα. Είσαι μέσα στο θέμα. Μου αρέσεις. Η του Νίκ χαντάκωσε το όλο σύνολο. Δεν ταιριάζει με το σορτσάκι, αλλά σαν κομμάτι μου αρέσει. Η κριτική της Νάνσης δεν με επηρέασε σε κάτι. Ούτε με στεναχώρησε, ούτε με χαροποίησε. Είπε τα πράγματα όπως τα είδε και της άρεσαν και αυτό ήταν όλο. Βάλια μου, στο σύνολο μ' αρέσεις. Απλά γενικά από ό,τι φοράς, μάλλον μ' αρέσει μόνο το σορτσάκι και η τσάντα σου και το ρολόι. Την τουνίκ δεν την ήθελα καθόλου, εξ αρχής που την είδα. Το μπλουζάκι, η αλήθεια είναι ότι σου πάει καλύτερα από άλλα που δοκίμασες. Απλά δεν μ' αρέσει που έχει το φρουφρού κάτω από το στήθος. Τα παπούτσια μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα, αλλά δεν μου αρέσει πολύ η πλατφόρμα. Τα μαλλιά σου, η αλήθεια είναι ότι εγώ τα ήθελα πιο ψηλά και χωρίς πολύ όγκο. Το μακιγιάζ καλό, απλά ήθελα λίγο πιο έντονο κραγιόν. Πιστεύω ότι τη Βάλια την πείραξε λίγο η κριτική που της έκανα, γιατί ουσιαστικά δεν της είπα πολλά θετικά. Απλά είπα την άποψή μου, γιατί αυτά που διάλεξε δεν ήταν μέσα στα δικά μου γούστα. Περίμενα ότι η Νατάσα θα είναι πιο αυστηρή από όλες, διότι πιστεύω ότι έχει πιο αντρικό στυλάκι και πιο ροκ και γενικά όχι όπως τα υπόλοιπα κορίτσια. Βάλια μου, σαν σύνολο μου αρέσει και εμένα. Η τουνίκ και εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Σε συνδυασμό με το φλωράλ ήταν απίστευτο. Η Σταυρούλα ήθελε να βάλω τη φλωράλ την ολόσωμη μαζί με την τουνίκ. Η Σταυρούλα μου, αν το έβαζα αυτό, δεν θα ήταν για βράδυ, θα ήταν για απόγευμα, θα ήταν για μια βόλτα, πάντως δεν θα ήταν chic για ένα βράδυ και θα ήμουν εκτός θέματος. Το μαλλί επίσης το προτιμούσα ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω σου πάει περισσότερο κότσος πίσω. Το μακιγιάζ σου μου αρέσει. Ήθελα πιο έντονα τα μάτια. Κραγιόν δεν ήθελα πιο έντονο. Μου αρέσει ακριβώς έτσι γλυκό που είναι. Η τσάντα επέλεξε αυτή που μου άρεσε απίστευτα. Το ρολόι επίσης αυτό που μου άρεσε. Μόνο τα παπούτσια δεν μου άρεσαν. Δεν ήθελα αυτό. Δεν προτιμώ εγώ τις πλατφόρμες. Το χειρότερο κομμάτι στο σύνολο της Βάλιας ήταν το κορμάκι, γιατί δεν μου άρεσε ο φραμπαλάς που είχε και δεν ήταν chic. Κοριτσάκι μου, εγώ έχω ενθουσιαστεί. Η επιλογή μου ήταν αυτό το shorts. Μου άρεσε πάρα πολύ από την αρχή. Δεν ήξερα ότι θα το ταιριάξει από πάνω. Είδα μια προτίμηση στο κορμάκι. Δεν με χαλάει τίποτα. Λίγο το μαλλί. Δεν μου κάνει για μαλλί νύχταση κάτω. Είναι πιο πολύ με παραπέμπει σε γάμο, σε βάφτιση, σε κάτι άλλο. Το μακιγιάζ δεν με χαλάει. Σε ήθελα με λίγο πιο έντονο κραγιόν. Μου αρέσουν, έχει σαρκώδη χείλη. Δεν θα άλλαζα πάνω σε τίποτα. Το ρολόι με τους λατινικούς αριθμούς είναι η αγάπη μου. Ο φάκελος και το παπούτσι έρχονται και δένουν πάρα πολύ ωραία. Τι να πω, πάρα πολύ καλά. Μπράβο σου. Λούση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα πάω καλά. Σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν με χάλασε τίποτα. Ούτε το κορμάκι, ούτε ο φραμπαλάς, ούτε του Νίκ. Καθόλου. Μ' άρεσε το σύνολο πάρα πολύ. Η κριτική της Λούση μου άρεσε πολύ, διότι είναι μια πιο μεγάλη γυναίκα από μένα, η οποία είναι μέσα στη μόδα και ξέρει. Και για να της άρεσε τόσο πολύ, σημαίνει ότι κάτι έκανα πολύ καλά. Πρώτη θα αφήσει βαθμό με το κραγιόν της η Νάνση, που ενέκρινε το σόρτς, αλλά όχι την τουνίκ. Στη Βάλια έβαλα 6, γιατί δεν μου άρεσε το κορμάκι που έβαλε και η τουνίκ. Το θεωρώ ότι ήταν εκτός θέματος, δεν είναι αυτά τα κομμάτια σικάτα. Δεύτερη η Νατάσα που ικανοποιήθηκε από το σόρτς και την τσάντα, αλλά έκανε αρνητικά σχόλια για την τουνίκ και την πλατφόρμα. Α, έθαψε και το χτένισμα και το μακιγιάζ. Ο βαθμός που έβαλα στη Βάλια είναι 5, γιατί γενικά δεν έπιασε τα δικά μου γούστα σε αυτά που διάλεξε και μου άρεσαν πάνω της μόνο το σορτσάκι, το ρολόι και το τσαντάκι της. Επόμενη θα κρίνει τη Βάλια η Σταυρούλα, που ξετρελάθηκε με την τουνίκ, αλλά είχε ενστάσεις για το μαλλί και τα παπούτσια. Όμως της έκρυψε ότι δεν της άρεσε καθόλου το κορμάκι. Ο βαθμός που έβαλα στη Βάλια είναι 5, γιατί μου άρεσε μόνο το σορτσάκι πάρα πολύ και ο συνδυασμός όλων μαζί αυτών που φόρεσε δεν μου άρεσε. Και τελευταία η Λούση που έκανε την πιο θετική κριτική αφού συμφώνησε με την επιλογή του σόρτς, αν και δεν ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα με το χτένισμα. Έβαλα στη Βάλια 7 γιατί θεώρησα ότι ήταν μέσα στο θέμα, αλλά με χάλασε λίγο το μαλλί και το μακιγιάζ. Μου έλειπε.
Πιστεύω ότι θα μπορούσα να είμαι shopping star αυτή τη εβδομάδα, διότι ήμουνα μέσα στο θέμα. Δεν έβαλα κάτι το οποίο ήταν εκτός. Τώρα, αν κάτι δεν άρεσε, αυτό είναι απλά μια γνώμη. Η Βάλια πιστεύω δεν θα μπορούσε να είναι η shopping star της εβδομάδας. Δεν ήταν μέσα στο θέμα, δεν ήταν εσύ καυτό. Δύσκολα τα πράγματα για τη Βάλια που πήρε μόνο 23 βαθμούς με μέσο όρο 5,75 στα 10. Για να αναδειχθεί shopping star θα πρέπει να πάρει πολύ καλό βαθμό αύριο Παρασκευή από τη Βίκη, που προς το παρόν θα δώσει στιλιστικές συμβουλές. Αν θέλετε και αγαπάτε να φοράτε τα κούνια μαζί με το σορτσάκι σας, πολύ ωραία. Όμως θα πρέπει να είστε πολύ αυστηρές με το πάνω μέρος του look σας. Ανδρικά πουκάμισα, πιο φαρδιές λύσεις, ίσως κάποιο κλασικό t-shirt, λίγο πιο ρομαντικά, ανάλαφρα και όχι στενά.